ήταν ότι καλύτερο να βρεθώ στο χώρο εδώ. Περιηγηθήκαμε, ξεκινήσαμε την περιοχή και την διαδικασία και το μουσείο. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Και ακόμη περισσότερο γιατί είδα εκεί νέα παιδιά, μαθητές, που είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει δημιουργηθεί. Είδα πόσο πολύ αγαπούν αυτή τη διαδικασία, πόσο θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή και πόσο μπορούν να δουλέψουν και να δημιουργήσουν και από μόνοι τους. Τώρα βρισκόμαστε στο μεταξυλλοχείο, έτσι, χώρο του φεστιβάλ. Και ειλικρινά χαίρομαι πολύ που και φέτος, αλλά και από ότι ενημερώθηκα ήδη, που είναι πολύ περισσότερο στη συνέχεια, έχει πολύ μεγάλη επιτυχία και κάθε χρόνο βλέπω ότι αποκτά πολύ μεγαλύτερη την αγάπη από το ίδιο το κοινό. Με εντυπωσίασε ο αριθμός των εθελοντών, που κάθε χρόνο αυξάνεται. Εθελοντές, όπως μου είπαν, από παιδιά μέχρι παιδιά 80 ετών, αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Και όσους νιώθουν παιδιά. Και όσους νιώθουν παιδιά, ακριβώς. Και αυτό σημαίνει ότι αυτός ο θεσμός, πρόκειται το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, είναι ένας θεσμός κατεξοχήν που εκφράζει για την τη δημιουργικότητα και την εξωστρέφεια της χώρας μας στον κινηματογράφο. Και για να είμαι ειλικρινής, επειδή αυτό το χώρο που θα αντιλαμβάνεστε και τον κατανοώ και τον αγαπώ και τους ανθρώπους που δουλεύουν γενικότερα στους χώρους της τέχνης, αλλά και ειδικότερα στον κινηματογράφο, από τις πρώτες προτεραιότητες μας στο πεδίο του δουλειού ήταν και είναι, τη δουλεύουμε, μια δέσμη των δυτικών περιβάσεων, οργανώσεων, τοποθετήσεων και τακτοποίησης θεμάτων για να γίνει η χώρα μας πολύ ελκυστική και για διεθνείς μεγάλες παραγωγές, αλλά και να ενισχύσουμε τις δικές μας παραγωγές.